Δυτή υπόσταση φαίνεται να αποκτά η αστυνομία στην Κρήτη με δύο κριτικάρχες επικεφαλής των κλάδων τάξης και ασφάλειας γύρω από τους οποίους δομείται το νέο σύστημα διοίκησης και λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών, το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της Ελλάς. Δεν φαίνεται να είναι προς την κατεύθυνση της λεγόμενης επαφής των υπηρεσιών αυτών με τον κόσμο, δηλαδή με τον πολίτη, αλλά είναι αλλαγές που αφορούν κυρίως τις επιτελικές μονάδες, τι κεντρικέ μονάδε των υπηρεσιών. Η αξιωματική επικεφαλή των αστυνομικών διευθύνσεων των τεσσάρων νομών θα εξακολουθούν να κατευθύνονται από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτη. Οι αρμοδιότητέ του, ωστόσο, στρέφονται πλέον σε θέματα γενική αστυνόμευση, τήρηση τάξη, έλεγχο καταστημάτων, μέτρα δικαστηρίων, μεταγωγέ κρατουμένων, μέτρα τροχέα και καθημερινότητα. Βρίσκεται εντό των πεδιοκόμενων στόχων, θα μπορούσαμε να πούμε από τη στιγμή που γίνεται εξοικονόμηση προσωπικού, μειώνεται η γραφειοκρατία Καταργώντα και τα τέσσερα επιτελεία των αστυνομικών διευθύνσεων των τεσσάρων νομών. Η βαρύνουσα εγκληματικότητα και το οργανωμένο έγκλημα παίρνουν στην αρμοδιότητα του κλάδου ασφαλεία, ο οποίο καλείται να βαδίσει στα πρότυπα του FBI. Η υπηρεσία αυτή θα καθοδηγείται απευθεία από τον κλάδο ασφαλεία του αρχηγείου τη ελληνική αστυνομία. Στο επιχειρησιακό κομμάτι δεν βλέπουμε καμία αλλαγή. Στην αρμοδιότητα τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλεία Κρήτη αναμένεται να περάσουν με την πλήρη εφαρμογή του νομοσχεδίου. Η δίωξη εγκλημάτων κατά ζωή, οι κλοπέ διαρρήξει, η δίωξη οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματο, τα ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο, η αρχαιοκαπηλεία, η προστασία ανηλίκων και οι αρμοδιότητε τη κρατική ασφάλεια. Αναφέρεται κυρίω σε αναδιατάξει οργανικών μονάδων του αρχηγείου. Δηλαδή, αστυνομία τύπου FBI. Όπω βλέπουμε από το νομοσχέδιο, κάτι τέτοιο πήγε, πάει να συμβεί. Ευελπιστούμε να φτάσουμε στι αστυνομίε εκείνε οι οποίε έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τη δικιά μα. Ο Υπουργό Δημοσία Τάξη ανακοίνωσε χθε και την κατάργηση περίπου 6.500 οργανικών θέσεων στην Ελλάδα που παρέμεναν κενέ. Όσο και την κατάργηση των επιτελείων που σήμερα απορροφούν πολυάριθμο προσωπικό με στόχο να βγουν ακόμη περισσότεροι αστυνομικοί στου δρόμου. Κάτι που ωστόσο αμφισβητούν σφοδρά οι συνδικαλιστέ του σώματο. Θέλει εμφανή αστυνόμευση. Τώρα, κατά πόσο καταργεί κοινέ οργανικέ θέσει και θέλει και φωνή στην αυτό το πράγμα πώς θα γίνει, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δημιουργεί, για παράδειγμα, μείωση των οργανικών θέσεων των χαμηλόβαθμων και αύξηση των οργανικών θέσεων των υψηλόβαθμων που εμπολή φαίνεται ότι είναι παράλογο. Το νομοσχέδιο προβλέπει σταδιακά τη μείωση του αριθμού των αστυνομικών τμήματων σε ολόκληρη τη χώρα κατά 43%. Κάτι που αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και σε επίπεδο Κρήτη. Χρειάζεται πάρα πολλή δρόμο ώστε το νομοσχέδιο αυτό να γίνει πραγματικά ένα νομοσχέδιο ουσιαστική αλλαγή στι δομέ των υπηρεσιών αυτών.